σαν πρώιμου στα φίλη Μαρία. Πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έβλεπε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα, όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν. Κατεβαίνει από το χωριό της στην Αθήνα, Γερμανοί παντού και λύσαξε στην πείνα. Τι άλλο θα βρω για να σας πω ένα παραμύθι? Απ' την πείνα της αυλήνθηκαν τα ήθη. Στην Αθήνα της Μαρίας η εμορφιά ξεπουλήθηκε στη μαύρη αγορά. Ένας δοσύλλογος την έχει ερωτευτεί και αυτή του δίνεται χωρίς να το σκεφτεί. Μια μέρα ένας άντρας την πλευρίζει, κακομοίρα μου στ' αυτή της ψιθυρίζει. Μ' αυτόν που είσαι το κεφάλι σου θα φας, γυρεύοντας κοπέλα μου το πας. Σηκώθηκε ένα βράδυ από το κρεβάτι, προς νερού μου λέει πάω στο συνεργάτη. Βιαζότανε αυτός να την πηδήσει, μα τον πείθει πως αμέσως θα γυρίσει. Από κάτω περιμέναν οπλισμένοι, διότι σόπλα και στο κόμμα οργανωμένοι. Τους ανοίγει ανεβαίνουνε πάνω και σκοτώνουν στο κρεβάτι το ρουφιάνο. Ευχαριστήθηκε ο Κοσμάκης και η Μαρία, άστε του έβγηκε στην παρανομία. Μα την ψάχνανε παντού οι Γερμανοί. Φεύγει εκείνη στο βουνό για να κρυφτεί. Με αντάρτες στο βουνό κάνει παρέα, γνωρίζει κάποιον νεονόματι Ανδρέα. Τα γένια του μυρίζανε θυμάρι, μαύρος κούφης ήτανε του Άρη. Της υπόσχεται μόλις λευτερωθούνε, με το καλό θα ήθελε να παντρευτούνε. Και ενώ μπαίναν στην Αθήνα οι Εγγλέζοι, δώσ' του εκείνους για παντριά να την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να τη διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Ανδρέας είναι λέει τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να τον ξαναδείς. Του χώσανε λοιπόν μια παγίδα, του αντάρτη κι αν τον είδα δεν τον είδα. Πάει τον έφαγε το μαύρο το σκοτάδι, κατά διαταγή του Ζαχαριάδη. Και μια νύχτα σκοτεινή πάνω στο γράμμο, ο Φώτης την εζήτησε σε γάμο. Ο Φώτης βρέθηκε μετά στη Βουλγαρία και αυτή να σέρνεται μες στα στρατοδικεία. Ο επίτροπος ζητά την εσχάτη των ποινών, μα επεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα, την ερωτεύτηκα μπαμπά, του λέει μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Φακελός της ασκιά εξαφανίστηκε, σε κολυμπήθρα εθνική ξαναβαφτίστηκε. Από τότε κολυμπάει στα πλούτη μέσα, η Μαρία είναι τώρα να βαρχέσα. Έχουν δίκιο τη ζωή οι βετεράνοι, στο Λουσέρνι άμα θέλει το φουστάνι. Έχουν δίκιο όταν λένε οι παλιοί, στο Λουσέρνι άμα θέλει. Να, 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 να.